αυτό που ήταν στα προαπαιτούμενα τώρα, να υπάρχει μια στρατηγική έκθεση για τις βασικές αρχές του Ταμείου. Προφανώς, όταν αυτό μετατραπεί μετά από παραπάνω διαπραγμάτευση σε νομοθέτημα, θα υπάρχει και διαβούλευση και συζήτηση και αυτό. Αν θέλετε βεβαίως, μπορώ να έρθω και στην Επιτροπή να σας ενημερώσω για πού βρίσκεται η συζήτηση, πώς σκεφτόμαστε να λειτουργήσει σε μια άτυπη συζήτηση, σε μια πιο επίσημη συζήτηση για πώς είναι το ταμείο αυτό και τι προτεραιότητες. Μπορώ να το σημειώσετε ότι είμαι διαθέσιμος, κύριε Πρόεδρε, για μια τέτοια συζήτηση. Δεν ρωτήσατε για το ταμείο. Ναι, δύο πράγματα. Δεν βάλατε για το ταμείο στην πρωτολογία και μετά βάλατε για τον ΑΔΜΕ. Και την μπαίνει άμεσα, έτσι, αυτό. Ναι. Αυτό, εντάξει. Λοιπόν. Να απαντήσω και τη δεύτερη ερώτηση του ανθρώπου. Πριν πεταχθείτε. Κύριε Τσακαλώτε, συνεχίστε. Λοιπόν, για τον ΑΔΜΕ... Κάνω ό,τι μπορώ, κύριε Καρδαλασόπουλε. Υπό δύσκολες συνθήκες και εδώ μέσα και εκτός. Λοιπόν, στο δεύτερο θέμα για τον ΑΔΜΕ, η συζήτηση του καλοκαιριού, η συμφωνία ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να καταθέσει ένα πλαίσιο για πώς μπορεί να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην ενέργεια χωρίς όμως να διεκτικοποιηθεί, δηλαδή να κρατηθεί στο δημόσιο χώρο. Αυτό που έχει γίνει στη διαπραγμάτευση είναι ότι έχει κατατεθεί αυτό το σχέδιο, που μπορούμε και αυτό, είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν είναι σε αυτή την επιτροπή, αλλά ο κύριος Κουρέτης μπορεί να πάει σε άλλη επιτροπή, αυτό που σας πρότεινα εγώ εδώ, μπορεί να το προτείνει να σας κάνει μια ενημέρωση σε άλλη επιτροπή που είναι για τα ενεργειακά θέματα. Έχει καταθέσει μια πρόταση όπου ο ΑΔΜΕ παραμένει στο δημόσιο χώρο, γίνεται πιο δημόσιος στην αρχή και μετά θα φτάσουμε σε αυτό το ποσοστά που κύριε θα Υπουργέ, κρατήσει. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Τι συγγνώμη, απαντάω σε έναν βουλευτή και με διακόπτεται. Δεν υπάρχει έχετε... αγένεια. Βρούτσι, γιατί κύριε Βρούτσι, μα τι το κάνατε. Έχει κατατεθεί η πρόταση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βρούτσι. Κύριε Βρούτσι. Είναι αλήθεια. Ο Πρωθυπουργός, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βρούτσι, δεν σας ακούει κανένας. Είσαστε απλώς αγενείς. Συνεχίστε, μην απαντάτε, λοιπόν, σε παρακαλώ. Λοιπόν, καταθέσαμε ένα σχέδιο και αυτό το σχέδιο συμφωνήθηκε. Όπως και για το Ταμείο συμφωνήθηκε και γι' αυτό σας είπα ότι θα μπορούσε ο κύριος Κουρλέτης να έρθει στην αντίστοιχη επιτροπή να σας εξηγήσει ποιο είναι το σχέδιο, πώς θα λειτουργεί, πώς θα κρατηθεί στο δημόσιο χώρο και πώς θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Αυτή η συμφωνία έχει γίνει, όπως έγινε και στο Ταμείο. Άρα δεν βλέπω το λόγο να με διακόπτει ο κύριος Βρούτσης, εκτός άμα θέλει να κάνει σοου. Κύριε Τσακαλώτε, κύριε Τσακαλώτε, παρακαλώ πολύ και εσείς.